Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Σήμερα είμαι μαζί σας για να κάνουμε τους πιο εύκολους πολλαπλασιασμούς και τις πιο εύκολες διαιρέσεις που υπάρχουν στο σχολείο. Θα πολλαπλασιάσουμε, όπως λέει και ο πίνακας, με το 10, το 100 και το 1000. Για να πάμε στον πίνακα. Ας πούμε ότι έχουμε 23 επί 10. Όταν πολλαπλασιάζουμε με 10, 100 και 1000 και ούτω καθεξής, όλοι οι πολλαπλασιασμοί είναι οριζόντια. Δεν είναι ποτέ κάθετα. Γιατί, θα δείτε γιατί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Λέμε, μία φορά το 23, 23. Και κοιτάμε, πόσα μηδενικά έχει το 10, ένα μηδενικό. Άρα, βάζουμε και ένα μηδενικό ακόμα. Άρα, 230. Ας πούμε ότι έχουμε 185 επί 10 πάλι. Τι λέμε? Μία φορά το 185, 185. Γράφουμε δηλαδή τον αριθμό όπως είναι και κοιτάμε πόσα μηδενικά έχει το 10, 1, το σημειώνω. Άρα ένα μηδενικό θα συμπληρώσω και στο γινόμενο, 1850. Ας πούμε τώρα ότι έχουμε το 4 επί 100. Το ίδιο πάλι, ακριβώς. Μία φορά το 4, 4. Πόσα μηδενικά έχει τώρα το 100? Ένα και άλλο ένα, 2. Άρα πόσα μηδενικά θα βάλω εδώ? 2. 1, 2. Άρα 4 επί 100, 400. Ας πούμε ότι έχουμε 45 επί 100 πάλι. Το ίδιο. Μία φορά το 45, 45. Και πόσα είναι τα μηδενικά που έχει το 100? 2. 1, 2. Συμπληρώνουμε και τα 2 μηδενικά. 1, 2, 1, 2, 3, 4.500. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι? Γράφουμε δηλαδή τον αριθμό όπως τον έχουμε και συμπληρώνουμε ανάλογα με πόσα μηδενικά έχει. 1 για το 10, 2 για το 100. Για να κάνουμε και ένα με το 1000. Ας πούμε 3 επί 1000. Το ίδιο πάλι. Μία φορά το 3, 3. Πόσα μηδενικά έχει τώρα το 1000? 3. 1, 2, 3. Άρα, πόσα μηδενικά θα συμπληρώσουμε δίπλα στο 3? 3 μηδενικά. 1, 2, 3, 3.000. Ας βάλουμε τώρα 65 επί 1000. Ξανά το ίδιο. Μία φορά το 65... 65. Πόσα μηδενικά το 1000 έχει? 3. 1, 2, 3. Άρα πόσα θα συμπληρώσω, για πείτε μου εσείς τώρα? 3. Πολύ σωστά. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Βάζουμε και την τελίτσα. 65.000. Καταλάβατε τι κάνουμε δηλαδή? Γράφουμε τον αριθμό που έχουμε και συμπληρώνουμε ανάλογα με πόσα μηδενικά έχει ο πολλαπλασιαστής. 1 για το 10, 2 για το 100, 3 για το 1000 και ούτω καθεξής αν είχαμε μεγαλύτερο αριθμό με μηδενικά. Για να πάμε και στις διαιρέσεις τώρα. Ας πούμε ότι έχουμε 80 δια 10. 80 και το μοιράζω σε 10. Τι κάνουμε? Αφαιρούμε ένα μηδενικό. Ένα έχει το 10, ένα θα αφαιρέσω και από εδώ. Το σβήνω για να το βλέπετε. Άρα, 8 δια 1, 8. Ας πούμε ότι έχουμε τώρα 150 δια 10. Ένα μηδενικό έχει το 10, άρα ένα μηδενικό θα αφαιρέσουμε και από το 150. Το σβήνω για να το βλέπετε καλύτερα. Άρα, 15 δια 1, 15. Βλέπετε δηλαδή, όταν διαιρούμε, αφαιρούμε όσα μηδενικά έχει το 10. Ας διαιρέσουμε τώρα με το 100. Ας πούμε 300 δια 100. Πόσα μηδενικά έχει το 100 τώρα? 2 μηδενικά. Άρα 1, 2. 2 θα σβήσω και από τον άλλο ένα αριθμό. Έχει 2 μηδενικά, ακριβώς. 1, 2. 3 δια 1. 3, συγγνώμη. 3.
Ας γράψουμε τώρα 1500 δια 100. Ξανά το ίδιο. Πόσα μηδενικά έχει το 100? 2. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι. 2 μηδενικά σβήνω από εδώ, 2 μηδενικά θα σβήσω και από εδώ. 15 δια 1, 15. Έχω μπερδέψει τα μολύβια εδώ. 15. Ας κάνω και ένα με 1000. Ας πούμε τον ίδιο αριθμό με ένα μηδενικό παραπάνω. Το 1500 με ένα μηδενικό παραπάνω, τι αριθμό θα μας βγει? Για πείτε μου εσείς. 1, 2, 3. 15.000, σωστά. Δια 1000. Πόσα μηδενικά έχει το 1000? 3. Άρα 3 μηδενικά σβήνω από εδώ, 3 μηδενικά αφαιρώ και από εδώ. Άρα 15 δια 1 πάλι, 15. Ας κάνω κι άλλο ένα με 1000. Ας πούμε 5.000 δια 1000. Ίσον. Ξανά το ίδιο. 3 μηδενικά το 1000. Αφαιρώ 3 από εδώ, 3 θα σβήσω και από εδώ. Δεν μπορώ να σβήσω λιγότερα. 5 δια 1, 5. Άρα 5.000 δια 1000, 5. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Όταν πολλαπλασιάζουμε με 10, 100, 1000, προσθέτουμε τα αντίστοιχα μηδενικά. 1 για το 10, 2 για το 100, 3 για το 1000. Όταν διαιρούμε, το αντίθετο. Ένα μηδενικό θα σβήσουμε από το 10, ένα μηδενικό θα σβήσουμε και από τον άλλο αριθμό. 2 από το 100, 2 και από εδώ. 3 έχει το 1000, 3 θα αφαιρέσουμε και από τον άλλο αριθμό. Για να πάμε σε ένα πρόβλημα. Θέλω να ανοίξετε το βιβλίο σας στη σελίδα 84. Μέχρι να σβήσω εγώ τον πίνακα, για πηγαίνετε όλοι στο βιβλίο στη σελίδα 84, στη μάγισσα με το μαγικό ραβδί. Βλέπετε, μία μάγισσα, βλέπουμε εδώ, που έχει δύο μαγικά ραβδιά μάλλον, όχι ένα. Έχει ένα κίτρινο και ένα κόκκινο. Το κίτρινο τι μας λέει? Ό,τι αγγίζει μάγισσα με το κίτρινο ραβδί γίνεται 10 φορές μεγαλύτερο, δηλαδή πολλαπλασιάζεται με το 10. Ενώ αντίθετα, ό,τι αγγίζει με το κόκκινο γίνεται 10 φορές μικρότερο, δηλαδή διαιρείται με το 10. Για να πάμε. Η μάγισσα μας αυτή συναντάει ένα ευρώ. Τι να το κάνω, σου λέει, τον ευρώ? Για να κάνω τα μαγικά μου κόλπα, να το κάνω περισσότερο. Άρα τι κάνει? Παίρνει το κίτρινο ραβδί και το αγγίζει όχι μία φορά, δύο φορές. Έχουμε λοιπόν το 1 ευρώ. Τι κάνει λοιπόν? Το 1 το αγγίζει με το κίτρινο ραβδί μία φορά, επί 10 δηλαδή. Μία φορά το 10, 10. Και γίνεται αυτομάτως 10 ευρώ. Έξυπνη μάγισσα. Δεν της φτάνε τα 10 ευρώ όμως. Σου λέει, δεν το αγγίζω άλλη μια φορά με το κίτρινο ραβδί? Άρα το ξαναπολλαπλασιάζει με το 10. Παίρνει τα 10 ευρώ. Ξανά επί 10. Και τι είπαμε? 1 επί 1, 1. Και 2 μηδενικά, 100. 100 ευρώ βρήκε η μάγισσά μας. Έξυπνη μάγισσα μας, το δώσε και εμάς το ραβδί αυτό, να βγάζουμε λεφτά γρήγορα. Στη συνέχεια, συναντάει τον Γιώργο. Τον βλέπετε τον Γιώργο? Το τρώει το φαΐ το Γιώργος. 100 κιλά ζυγίζει ο Γιώργος. Τεράστιος. Τι κάνει λοιπόν? Τον αγγίζει, λέει, μια φορά με το κόκκινο ραβδί. Δηλαδή, με το κόκκινο ραβδί τι λέει? Ό,τι αγγίζει γίνεται μικρότερο 10 φορές. Άρα, ο Γιώργος είναι 100 κιλά και αφού τον αγγίζει με το κόκκινο ραβδί, τον μικραίνει κατά 10. Άρα, τον διαιρεί δια 10. 100 δια 10, πώς είπαμε το κάναμε πριν? Ένα μηδενικό έχει το 10, άρα ένα θα σβήσω και από εδώ. Δεν σβήνω και τα δύο. 1, 1. Άρα 10 κιλά. Πολύ αυτόματη δίαιτα αυτή. Απότομα δυνάτησε ο Γιώργος, από 100 κιλά 10, εξαϊλώθηκε.
Αν τον αγγίξει όμως και μια δεύτερη φορά, κόλπα κάνει η μάγισσα. Για να δούμε. 10. Ξανά. Είπαμε με το κόκκινο διαιρεί. Δια 10. 1-0 από εδώ. Άρα ένα θα σβήσω και από εδώ. 1-1. 1 κιλό. Καλέ, από 100 κιλά 1 κιλό τον έκανε το Γιώργο. Τον συρρήκνωσε. Τόσο έγινε. Σε μια ταινία που είχα δει κάποτε. Τόσο δούλης. Πάει, τον χάσαμε το Γιώργο. Για να πάμε τώρα στο τρίτο ερώτημα. Αν αγγίξει, λέει, το Γιώργο μια φορά με το κίτρινο ραβδί και μια φορά με το κόκκινο. Θυμάστε ή ξαναδιαβάστε. Ό,τι αγγίζει με το κίτρινο, τι γίνεται, 10 φορές μεγαλύτερο. Δηλαδή, πολλαπλασιάζεται με το 10. Ενώ αντίθετα, ό,τι αγγίζει με το κόκκινο, τι γίνεται, 10 φορές μικρότερο. Δηλαδή, διαιρείται με το 10. Για να δούμε τώρα ο Γιώργος. Για να σβήσουμε τα ευρώ. Αφού τα βρήκε η μάγισσα και τα έκανε. Για να δούμε τον Γιώργο πώς τον κατάντησε. 100 κιλά λοιπόν ο Γιώργος. Και τον αγγίζει την πρώτη φορά, μας λέει, με το κίτρινο ραβδί. Άρα, πολλαπλασιάζονται τα κιλά του Γιώργου αυτομάτως με το 10. Τι κάνουμε, είπαμε, όταν πολλαπλασιάζουμε το 10. Γράφουμε τον αριθμό. 100. Μία φορά το 100, 100. Και προσθέτουμε και ένα μηδενικό ακόμα. 1000 κιλά τον έκανε το Γιώργο. Ελέφαντα. Έναν τόνος ο Γιώργος πια. Τεράστιος. Μετά τι του κάνει. Σου λέει, δεν γίνεται να αφήσω 1000 κιλά. Θα σκάσει. Τον ξανά χτυπάει με το κόκκινο ραβδί. Με το κόκκινο ραβδί είπαμε διαιρεί. Άρα, 1000 δια 10. Πώς διαιρούμε με το 10, είπαμε. Ένα μηδενικό έχει το 10. Άρα, ένα μηδενικό θα αφαιρέσω και από εδώ. Ένα σβήνω από εδώ, ένα και από εδώ. Δεν γίνεται να σβήσω όλα. Όσα έχει. 1-1. Άρα, 100 κιλά. Ξαναγύρισε στα κιλά το Γιώργος. Το είδατε. Άρα, όταν πολλαπλασιάζουμε, προσθέτουμε μηδενικά. Όταν διαιρούμε, αφαιρούμε τόσα μηδενικά όσα έχει ο πολλαπλασιαστής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα μηδενικό έχει το 10, ένα μηδενικό αφαιρέσαμε. Για να πάμε και στην επόμενη σελίδα. Το έχετε ανοίξει το βιβλίο, πιστεύω, και τα συμπληρώνετε. Πάμε στον Σεΐχη τώρα. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε τον καλό Σεΐχη και τον κακό Σεΐχη. Ο καλός Σεΐχης έχει ένα πιθάρι που έχει 28 χρυσά νομίσματα. Το πιθάρι λοιπόν του καλού Σεΐχη έχει 28 νομίσματα. Επειδή η μάγισσά μας τον συμπαθούσε αυτόν τον Σεΐχη, καλός, σωστός στους υπηκόους του, του λέει, θα σου φέρω περισσότερα νομίσματα, περισσότερη περιουσία, περισσότερο χρυσάφι. Και τι κάνει, αγγίζει το πιθάρι του μια φορά, έτσι, ντυν, με το κίτρινο ραβδί. Τι είπαμε, κάνει το κίτρινο ραβδί, για ξανακοιτάξτε, ό,τι αγγίζει γίνεται 10 φορές μεγαλύτερο. Άρα, 28, ντυν, είπαμε, η μάγισσα, επί 10, ίσον. Τι λέμε, μία φορά το 28, 28 και ένα το μηδενικό. Αφού το 10 έχει ένα 0, το συμπληρώνουμε. 280 νομίσματα. Αλλά επειδή τον συμπαθούσε πάρα πολύ τον καλό Σεΐχη, δεν μένει μόνο στα 280. Ξαναχτυπάει τα 280 νομίσματα, το πιθάρι που το είχε κάνει 280, ξανά επί 10. Και λέμε, μία φορά το 280, 280. Γράφουμε, είπαμε, τον αριθμό πώς είναι. Πόσα μηδενικά έχει το 10? 1. Το συμπληρώνω. Και τα κάνει 2.800 νομίσματα. Τυχερός όσο έχεις. Είπαμε, οι καλές πράξεις ανταμείβονται. Καλός, πήρε και το χρυσάφι. Για να πάμε στον άλλον όμως τώρα το Σεΐχη. Ο κακός Σεΐχης, τον βλέπετε,
και από τη φάτσα του δείχνει ότι δεν είναι πολύ σωστά καλός. Έχει 600 χρυσά νομίσματα, για να σβήσουμε του καλού, που τα κατοχύρωσε, τα πήρε, τα 2.800, και να γράψουμε του κακού σε ήχη. 600 νομίσματα, λοιπόν, ο κακός σε ήχης. Δεν τον συμπαθεί η μάγισσα, δεν φέρεται καλά στον κόσμο. Κάνει άσχημα πράγματα. Τι κάνει λοιπόν η μάγισσά μας? Παίρνει το ραβδί της, όχι το κίτρινο τώρα, παίρνει το κόκκινο ραβδί, για κοιτάξτε, και το χτυπάει το σεντούκι του μια φορά. Τι κάνει το κόκκινο ραβδί? Διαιρεί δια 10. 600 δια 10. Τι κάνουμε, είπαμε, στη διαίρεση? Θυμάστε, ένα το μηδενικό, ένα θα σβήσουμε και από εδώ. Ένα μηδέν έχει το 10, ένα μηδέν θα σβήσουμε και από το 600. Άρα, 60 δια 1, 60 νομίσματα. Δεν μένει όμως εκεί η μάγισσά μας. Σου λέει 60, πάλι πολλά είναι γι' αυτό, ναι. Ας το ξαναχτυπήσω μια φορά με το κόκκινο ραβδί. Ξαναχτυπάει λοιπόν το σεντούκι με τα 60 που γίναν τώρα τα νομίσματα. Και τα ξαναδιαιρεί δια 10. Πόσα μηδενικά θα σβήσω τώρα? Για πείτε μου εσείς, πόσα θα έχει τώρα ο σέιχης? Για να δούμε. Ένα το μηδενικό από το 10, ένα και από το 60. 60 δια 1, 6 δια 1, 6. 6 νομίσματα. Εκεί λοιπόν που έχει 600, πόσα έχει τώρα? 6 νομίσματα. Τον φτώχεινε τελείως η μάγισσα. Καταλάβατε λοιπόν τι κάνουμε? Όταν πολλαπλασιάζουμε, προσθέτουμε τόσα μηδενικά όσα έχει ο πολλαπλασιαστής. Ένα έχει το 10, ένα μηδενικό. 2 το 100, 2 μηδενικά. 3 το 1000, 3 θα προσθέσουμε. Ενώ αντίθετα, όταν διαιρούμε, αφαιρούμε από τον αριθμό τόσα μηδενικά όσα έχει το 10, το 100 ή το 1000. Για να πάμε και σε ένα άλλο πρόβλημα. Ας σβήσουμε και αυτό. Και ας πούμε ότι σε ένα ζαχαροπλαστείο, αγαπημένο μέρος, σε ένα ζαχαροπλαστείο, υπάρχουν 300 κουτιά με σοκολάτες. 300 κουτιά με σοκολάτες. Αν τώρα σε κάθε κουτί έχουμε 10 σοκολάτες μέσα, δηλαδή το κάθε κουτί περιέχει 10 σοκολάτες. Αν σε κάθε κουτί υπάρχουν, ας πούμε πάλι, υπάρχουν 10 σοκολάτες. Πόσες είναι όλες μαζί? Πόσες σοκολάτες δηλαδή υπάρχουν στο ζαχαροπλαστείο? Για να ξαναδιαβάσουμε μαζί το πρόβλημα, να δούμε τα δεδομένα. Σε ένα ζαχαροπλαστείο, λέει, έχουμε 300 κουτιά με σοκολάτες. 300 κουτιά. Σε κάθε κουτί, προσέξτε και τη λέξη, κάθε κουτί υπάρχουν 10 σοκολάτες. Πόσες είναι όλες μαζί? 10 στο ένα κουτί, 10 στο άλλο, 10 στο άλλο, 10 στο άλλο. Πόσες φορές βλέπουμε 10, 10, 10 σοκολάτες? 300 φορές. Άρα λέμε 300 επί 10 ίσον. Τι κάνουμε πάλι? Γράφουμε το 300 και προσθέτουμε όσα μηδενικά έχει το 10. Πόσα μηδενικά έχει το 10? 1. Σας το τονίζω πάλι. 1, άρα άλλο ένα μηδενικό εδώ. 3.000 σοκολάτες. 3.000 σοκολάτες υπάρχουν λοιπόν στο μαγαζί, στο ζαχαροπλαστείο. Τώρα, αν αυτές οι σοκολάτες τις μοιράσουμε
Σε 100 παιδιά. Πάει αυτός που έχει το ζαχαροπλαστείο και τις πάει σε ένα σχολείο που υπάρχουν 100 παιδιά και τις μοιράζει. Πόσες θα πάρει το καθένα? Να το γράψω. Μοιράζω τις σοκολάτες σε 100 παιδιά. Τις μοιράζω τις σοκολάτες. Πόσες λοιπόν παίρνει ο καθένας? Πόσες παίρνει το κάθε παιδί? Για να μου πείτε εσείς τώρα. Σκεφτήκατε? 3.000 σοκολάτες. Και τις μοιράζω σε 100 παιδιά. Άρα, διαιρώ με το 100. Μοιράζω, κάνω διαίρεση. Πώς είπαμε διαιρούμε με το 10, το 100, το 1000. Όσα μηδενικά έχει το 10, τόσα αφαιρούμε και από τον άλλο, το 100, συγγνώμη, τόσα αφαιρούμε και από τον άλλο αριθμό. Άρα, 2 μηδενικά έχει το 100. 1, 2. Άρα, 2 θα σβήσω από εδώ, 2 θα σβήσω και από εδώ. Άρα, πόσες σοκολάτες θα πάρει το κάθε παιδί? 30. Σοκολάτες. Για να δούμε τώρα, αν αντί για 100 παιδιά, τις μοιράσουμε σε 1.000 παιδιά. Πάμε σε όλα τα σχολεία του Δήμου. Λοιπόν, για να μην το ξαναγράφω, θα σβήσω εδώ το 100 και θα το κάνω 1.000. 1.000 παιδιά. Άρα, τις 3.000 σοκολάτες τώρα, το γράφω δίπλα, τις 3.000 σοκολάτες, τις μοιράζω σε 1.000 παιδιά. Για να δούμε τώρα πόσες θα πάρει ο καθένας. Πόσα μηδενικά έχει το 1.000, είπαμε? 3. 1, 2, 3. Άρα 3 μηδενικά θα σβήσω. 1, 2, 3. Γιατί και 3 μηδενικά μπορούμε να σβήσουμε και από εδώ. 1, 2, 3. 3 διά 1, 3. Άρα πόσες σοκολάτες θα πάρει τώρα το κάθε παιδί? 3 σοκολάτες. Είδατε λοιπόν πόσο εύκολες είναι οι πράξεις αυτές με το 10, το 100 και το 1.000. Άρα πόσο εύκολα μπορούμε να κάνουμε και πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Ή προσθέτουμε τα αντίστοιχα μηδενικά ή αφαιρούμε τα αντίστοιχα μηδενικά. Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημά μας, παιδιά, σήμερα. Ελπίζω να τα πούμε μια άλλη φορά σε κάποιο άλλο μάθημα. Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας!